¡Gia ¡Kalimera! ¡Melene Stalo! Ready for another one of Aesop's beautiful fables? ¡Pame! Our story today is. Olagos χελώνα The Hare and the Tortoise. First, I will read the story at a slow speed. Then, I will read it a second time, also at a slow speed, with the Greek and English side by side. And finally, I will read it a third time at a more normal speed. Ο λαγός κοροϊδεύει την χελώνα που είναι τόσο αργή. Η χελώνα λέει ας κάνουμε αγώνα δρόμου θα δεις ότι θα κερδίσω εγώ. Αρχίζουν λοιπόν τον αγώνα. Πολύ σύντομα ο λαγός προχωρεί τόσο πολύ που αποφασίζει να ξεκουραστεί λίγο. Κάθεται κάτω από ένα δέντρο και τον παίρνει ο ύπνος. Η χελώνα πάει αργά αργά και τελικά φτάνει στο τέρμα ο λαγός ξυπνά και αρχίζει να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Αλλά βρίσκει ότι η χελώνα έχει ήδη κερδίσει. Ο λαγός κοροϊδεύει την χελώνα που είναι τόσο αργή. Η χελώνα λέει «Ας κάνουμε αγώνα δρόμου». Θα δεις ότι θα κερδίσω εγώ. Αρχίζουν λοιπόν τον αγώνα. Πολύ σύντομα ο λαγός προχωρεί τόσο πολύ που αποφασίζει να ξεκουραστεί λίγο. Κάθεται κάτω από ένα δέντρο και τον παίρνει ο ύπνος. Η χελώνα πάει αργά αργά και τελικά φτάνει στο τέρμα. Ο λαγός ξυπνά και αρχίζει να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορεί, αλλά βρίσκει ότι η χελώνα έχει ήδη κερδίσει. Ο λαγός κοροϊδεύει την χελώνα που είναι τόσο αργή. Η χελώνα λέει «Ας κάνουμε αγώνα δρόμου» θα δεις ότι θα κερδίσω εγώ. Αρχίσουν λοιπόν τον αγώνα. Πολύ σύντομα ο λαγός προχωρεί τόσο πολύ που αποφασίζει να ξεκουραστεί λίγο. Κάθεται κάτω από ένα δέντρο και τον παίρνει ο ύπνος. Η χελώνα πάει αργά αργά και τελικά φτάνει στο τέρμα. Ο λαγός ξυπνά και αρχίζει να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορεί, αλλά βρίσκει ότι η χελώνα έχει ήδη κερδίσει. The moral of the story is threefold. Slow and steady wins the race. With patience and perseverance, one can achieve anything arrogance and overconfidence can jeopardize victory that's all for today thank you for watching and i'll see you next time efharisto yasas